Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα πετάξουμε DJI Mini 4 Pro. Είναι πολύ ωραία μέρα, ανοιξιάτικη θα έλεγα. Είμαστε μερικές μέρες που βγήκε η 1.12.8 εφαρμογή και θα πάμε να δούμε ότι είναι όλα καλά. Είπαμε ότι έχουν προσθέσει κάτι καινούριο που έχει να κάνει με τα fly spots. Υπήρχε και παλιότερα, αλλά τώρα το έχουν κάνει update ας πούμε, οπότε είναι λιγάκι καλύτερο. Εγώ δεν βρίσκω κάποιο ιδιαίτερο νόημα, μπορείτε να το δείτε και να δείτε σας βολεύει. Επίσης προσθέσανε και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να πάρουμε και να αιτηθούμε C1 label για το Mini 4 Pro. Πηγαίνουμε στο service όπως θα δείξαμε ακριβώς. Πάμε λοιπόν μέσα να δούμε. Είναι 1.12.8.12.10, πετάω με RC2, C φυσικά και μπαίνουμε μέσα. Έχω βάλει και ένα ND πάνω γιατί έχει πολύ έντονο φωτισμό. Είμαστε σε βίντεο, θα τα βάλω auto όλα για να μην ασχολούμαστε όπως κάνουμε πάντα στις δοκιμές μας. Πάμε για την απογείωσή μας, κάτσε να το αλλάξω αυτό το άλλο βίντεο και βάζω να παίρνει και βίντεο. Δορυφόρους έχει και απογείωση. Ο καιρός είναι εντελώς καθαρή Δευτέρα, έτσι, αφού μου έρχεται να πάρω τον αετό να τον πετάξω. Είναι τόσο στάνταρ καιρός άνοιξης. Και έχει και αυτό το ψηλό κρύο. Λοιπόν, στον αέρα το Mini 4 Pro, λίγες ρυπές τις έχει, αλλά ούτε καν. Και πάμε να κάνουμε τη δοκιμαστική μας πτήση. Σιγά σιγά θα... Όσο περνάει ο καιρός θα εμφανιστούν και τα κοράκια, αλλά νομίζω είναι σχετικά νωρίς ακόμα. Φεύγουμε να κάνουμε τη δοκιμαστική μας πτήση. Ένα απλό range test, να δούμε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Ανεβαίνω γύρω στα 50 μέτρα. Όπως βλέπετε ο καιρός είναι τζάμι, κατευθύνομαι προς εκείνο το οικόπεδο. Αυτό το οικόπεδο είναι το οικόπεδο που έχετε δει κάποια βίντεο που πετάω το Avata. Είναι ένας ανοιχτός χώρος, εκεί κάτω αριστερά που έχει δρόμο είναι από εκεί που συνήθως πάω και παρκάρω και πετάω μέσα σε αυτό το οικόπεδο, αλλά δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα μείνει κενό, έτσι. Είναι πολύ πιθανό να το χτίσουν, ήδη έχουν αρχίσει και το χτίζουν. Μακάρι να έμενε κενό, όχι για μένα για να πετάω τον drone, αλλά γιατί δεν έχει μείνει τίποτα κενό. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε. Τραβάμε βίντεο, έχω βάλει ένα ND16 λίγο να ρίξει τη φωτεινότητα και να ρίξει λίγο το frame rate γιατί είναι πολύ έντονος ο φωτισμός. Η ώρα είναι 11.30 το πρωί. Δεν είναι καλή ώρα για πτήσεις, αλλά είναι καλή ώρα για δοκιμές. Είμαστε στα 900 μέτρα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν αντιμετωπίσαμε και ποτέ πρόβλημα δηλαδή. Τώρα, όσοι έχετε κάνει, ας το πούμε και αυτό, όσοι έχετε κάνει declassify για να πάρετε τα 500 μέτρα, καλό θα ήτανε, προτείνω μάλλον, να κάνετε αίτηση για C1 label. Όσοι, βέβαια υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, έτσι. Όσοι είστε C0, πρέπει να το σκεφτείτε λίγο. Παίρνοντας C1 αλλάζουν κάποια πράγματα, τα οποία τα έχω αναφέρει και στο σημείο κοινότητα. Καλό είναι να τα δείτε, να το σκεφτείτε και να πράξετε ανάλογα. Τώρα, για αυτούς που κάνανε declassify, θεωρώ ότι καλό είναι να το κάνουνε classify C1, γιατί, παιδιά, είναι, θεωρώ ότι το 2024 είναι το τελευταίο. Ό,τι drone βγαίνει από εδώ, πέρα, από εδώ και πέρα θα έχει, το έχουν πει κιόλας, θα έχει classification, οπότε γιατί να έχετε ένα legacy drone. Μπορεί να αλλάξει κάτι και να πούνε στο μέλλον ότι τέλος τα legacy, ξέρω. Έχουν αλλάξει τόσες φορές. Όπως βλέπετε έχει μειωθεί η ταχύτητα στα 6 μέτρα το δευτερόλεπτο, πετάμε κόντρα στον αέρα. Αλλά το Mini 4 Pro, όπως και το Mini 3, δεν καταλαβαίνουν. Πάμε λοιπόν να δοκιμάσουμε τα βασικά στοιχεία, το βίντεο το δοκιμάσαμε, ένα απλό range test κάναμε,
και να δοκιμάσουμε εδώ μερικά βασικά πραγματάκια, φωτογραφίες και τα λοιπά, ότι είμαστε όλα καλά. Λοιπόν, ας κάτσουμε εδώ, σταματάω το βίντεο και γυρνάμε σε φωτογραφία, τραβάμε φωτογραφίες. Κανένα πρόβλημα. Πολύ ωραία. Τώρα θα πάμε να κάνουμε ένα πανόραμα. Θα κάνουμε όλα τα βασικά που κάνουμε για να σιγουρευτούμε. Θα βάλω ένα wide εδώ. Εδώ, να πάρει έτσι και λίγο τα σύννεφα. Ναι, κινιόμενο, οπότε πρέπει να το ξεκινήσουμε όταν είμαστε σταματημένοι. Πολύ ωραία. Τέλεια. Κανένα πρόβλημα. Όλα καλά. Και θα πάω λίγο προς τα εκεί για να δοκιμάσω ένα sphere. Και θα κάτσω εδώ πάνω από τις πολυκατοικίες. Το sphere είναι ωραίο. Θα κάνω ένα ξεχωριστό βίντεο κάποια στιγμή να σας δείξω ακριβώς τι ωραία κολπάκια μπορούμε να κάνουμε με το sphere. Απλά παίρνει περισσότερη ώρα, οπότε βιάζομαι σήμερα. Περιμένουμε να σταματήσει τον drone και πατάμε το sphere. Παίρνει φωτογραφίες πάνω, πάνω, ενδιάμεσα, μέση, ενδιάμεσα προς τα κάτω και κάτω, γύρω γύρω. Και τα ενώνει. Το βλέπετε εδώ. Και μετά μπορείς να κάνεις διάφορα. Είναι λίγο, θέλει λίγο υπομονή αυτό, δεν είναι γρήγορο όπως τα άλλα, γιατί όπως σας είπα παίρνει φωτογραφίες γύρω γύρω. Γενικώς το ότι η εταιρεία τελικά έφερε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να κάνουμε αίτηση C1 για το Mini 4 Pro έτσι όπως είχε υποσχεθεί, είναι πολύ θετικό. Ένα πολύ θετικό αν πάρουμε C1 για το Mini 4 Pro είναι ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε την Battery Plus χωρίς κανένα πρόβλημα, έτσι. Γιατί τα C1 είναι drone, είναι και για παραπάνω από 250 γραμμάρια. Ωραία. Πάμε προς τα δω λίγο. Να βρούμε κάτι να κάνουμε ένα circle. Όσο φορτώνει βλέπετε. Sphere. Ωραία, φόρτωσε το sphere. Εγώ θα βγω από το sphere και θα μπω στο κανονικό βίντεο για να πάμε να τσεκάρουμε και ένα circle, αλλά κάνουμε εδώ, αλλά θα γυρίσω και την κάμερα στο όρθιο, οπότε να τσεκάρουμε και αυτό ότι είναι όλα ok και εδώ. Θα έρθω σχετικά από πάνω, θα διαλέξω αυτό το κτίριο, θα κάνω point of interest, θα το πάω λίγο πιο γρήγορα, θα πατήσω να γράφει και βίντεο κιόλας, να έχει κάποιο νόημα, και να δούμε να μας κάνει το point of interest. Ωραία, βρήκε το σημείο και τώρα θα πάρει την τελική ταχύτητα με την οποία του έχουμε πει να κάνει το point of interest, γύρω γύρω δηλαδή από το κτίριο. Μια χαρά, κανένα πρόβλημα, δεν βλέπω λόγο να μην κάνουμε την αναβάθμιση. Η αναβάθμιση έχει δοκιμαστεί και σε Mini 2, δουλεύει μια χαρά, απροβλημάτιστα. Και σε Mini 3 βέβαια, έτσι. Ας η signal lost. Ναι, γιατί είμαι πίσω. Είμαι πίσω από το τέτοιο και θα κάνει return to home. Σταματήσω να γράφω το βίντεο. Έφυγα πολύ αριστερά και με κάλυψε ο λόφος. Τα σήματά μου έχουν επιστρέψει. Οπότε σε αυτό το σημείο μπορώ να κάνω
cancel return to home και να έρθω προς τα εδώ. Έχω λόφο μπροστά, πήγα πάρα πολύ αριστερά και όχι ανοιχτά, κλειστά, και με κάλυψε ο λόφος. Ερχόμαστε προς τα εδώ. Το άλλο που ήθελα να δω και θα ίσω να προχωρήσω λίγο πιο μπροστά και να το τσεκάρουμε. Στο control μπορείτε πλέον να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου και να το κάνετε standard, που είναι το κλασικό που έχουμε συνηθίσει, ή larger. Shows larger text in camera view for better readability. Για να δούμε. Ναι, όντως, μεγαλώσανε τα γράμματα. Ίσως είναι και πιο βολικό έτσι. Για να δω. Ναι, είναι ανάλογο πώς συνηθίζει ο καθένας. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι κάτι πολύ καλό, ειδικά σε τηλέφωνα τα οποία έχουν μικρότερη οθόνη. Είναι ό,τι πρέπει να μεγαλώσουμε τα γράμματα για να τα βλέπουμε καλύτερα. Αυτό είναι κάτι, μια ωραία προσθήκη, μαζί και με το Fly Spots που το αναβαθμίσαν τέλος πάντων. Λοιπόν, όλα καλά με την 1.12.8. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να μην κάνετε την αναβάθμιση. Όποιο drone και να έχετε που χρησιμοποιεί DJI Fly, είμαι υπέρ των αναβαθμίσεων. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!